Μπορεί η θερμοκρασία στο Βόλο να έφτασε σήμερα τους 24 βαθμούς και για άλλους να ήταν μια ευχάριστη ζεστή μέρα για εκδρομή και περίπατο, χάλασε τα σχέδια των χειμερινών κολυμπητών που κάθε πρώτη του χρόνου κόβουν την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και απολαμβάνουν τη ζέστη της θάλασσας. Φέτος, όπως μας είπαν, μπορεί ο ήλιος και η θερμοκρασία να ήταν για ηλιοθεραπεία, αλλά η θάλασσα ήταν κρύα. Η ευχή τους του χρόνου να χιονίζει. Εμείς κολυμπάμε με κάθε καιρό. Φυσικά θα θέλαμε να είχαμε χιόνια. Αλλά παντός καιρού εμείς κολυμπάμε πάντοτε. Αλλά περισσότερο μας αρέσει το χειμώνα. Να έχουμε κρύο δηλαδή. Γιατί τότε η θάλασσα είναι ζεστή. Σήμερα έξω έχουμε μεγαλύτερη θερμοκρασία. Η θάλασσα έχει 17 βαθμούς. Έξω έχουμε 23, όπως είπατε. Επομένως απολαμβάνουμε και τον ήλιο. Δεν είμαστε κατά του ήλιου δηλαδή. Κανονικά δεν κάνουμε και το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι κολυμπάμε εμείς. Δεν είμαστε μόνο χειμερινοί κολυμπητές. Ένας από τους πολλούς συλλόγους που έχει Μαγνησία είναι και ο Νηρέας που φιλοξενείται στις Πλάκες. Αριθμοί 206 ενεργά μέλη και σήμερα μαζεύτηκαν για το καθιερωμένο μπάνιο τους και το κόψιμο της βασιλόπιτας. Ο σύλλογος ανεπίσημα άρχισε να λειτουργεί, όπως ακούμε τουλάχιστον εμείς, γιατί είμαστε νεότεροι, από το 1923. Εκεί, εδώ γράφουν και στις πέτρες. Αλλά επίσημα αναγνωρισμένος από το Πρωτοτικείο Βόλου ιδρύθηκε πέρσι μόλις. Με πρωτοβουλία φυσικά των νεότερων μελών. Και σήμερα για πρώτη φορά γιορτάζουμε σαν οργανωμένος πια σύλλογος την παραδοσιακή κοπή της βασιλόπιτας. Όλα τα μέλη μας είναι εδώ πέρα, θερινοί και χειμερινοί κολυμπητές, αλλά πιο πολύ φυσικά είναι οι θερινοί. Το χειμώνα είναι λιγότεροι. Ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε όλους να γίνουν χειμερινοί, γιατί εμείς αναγνωρίζουμε τα ωφέλη που έχουμε από τη χειμερινή κολύμβηση. Έχουμε την υγεία μας, κάθε μέρα παίρνουμε το εμβόλιο μας και όχι δύο φορές μόνο που λένε οι γιατροί να ανανεώνουμε το εμβόλιο. Εμείς κάθε μέρα ανανεώνουμε το εμβόλιο μας. Και είμαστε γεροί στην υγεία μας και ψυχολογικά είμαστε υπέροχοι. Όπως δηλώνουν, η θάλασσα είναι πηγή χαράς, υγείας και ζωής. Πρώτον, κάνεις καλή διατροφή. Δεύτερον, είσαι πάντα γερός. Τρίτον, δεν αρρωσταίνεις. Τέταρτον, έρχεσαι με τη θάλασσα σε επαφή, αποφεύγεις τα πάντα. Και έχουμε και μια καλή ζωή.